Μα θα τα ακούσουν, κυρία Στάι, και πολύ σωστά αρνούμαστε και εξηγούμε γιατί. Δηλαδή, η χώρα και η δημοκρατία αποφασίζει, κινείται, συζητά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό δεν γίνεται εκεί και ως έτυχε με όποιο τρόπο κάθε φορά ο Πρωθυπουργός αισθάνεται ότι τον βολεύει, είτε μπορεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, είτε τόνα είτε τάλλο. Αυτό το πλαίσιο είναι η Βουλή των Ελλήνων. Να. Εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό ξεκάθαρα και το οποίο απέφυγε να κάνει κατά τη συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης, σας θυμίζω ότι συντμήθηκε ο χρόνος. Από 3 σε 1,5 μέρα για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ναι, δεν θα συμβεί, είπαν το ίδιο. Ακριβώς. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς λοιπόν θέλουμε να γίνει μια αναλυτική συζήτηση μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τη συζήτηση στη Βουλή με μια συζήτηση μισής ώρας, μιας ώρας σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, σαν να επρόκειτο. Διακαναλικά προφανώς θα είναι, όπως γίνεται στις προεκλογικές περιόδους. Φαντάζομαι ότι δεν είμαστε. Αυτό το προτείναμε κι εμείς. Το λέτε εμέσως κι εσείς. Όχι, νομίζω ότι το πρότεινε. Πριν από λίγο υπήρξε ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η πρόταση είναι για διακαναλική συζήτηση. Αυτό εγώ δεν το ξέρω, ήμουν ήδη εδώ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη απαντήσαμε ότι αν και εφόσον πάμε σε εκλογές, βεβαίως εκεί, επειδή συνηθίζεται και επειδή δεν υπάρχει Βουλή, ακριβώς γι' αυτό η συζήτηση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς και στο δικό μας αρχηγό και στον Πρωθυπουργό θα γίνει στα κανάλια, με όποιο τρόπο αυτός θέλει, όταν θέλει, όπου θέλει. Ναι, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο, εάν δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Γιατί δεν λέω αυτό. Γιατί μου το στρίβετε λίγο αυτό. Η Βουλή δεν μπορεί να αναιρείται από τις όποιες άλλες συζητήσεις γίνονται. Η Βουλή είναι η Βουλή. Σωστά. Η αντιπαράθεση εκεί είναι η αντιπαράθεση. Όμως δεν μπορεί να επιτρέψουμε στον Πρωθυπουργό να μεταφέρει την έδρα του διαλόγου εκτός του φυσικού του χώρου, που είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο, και να υποβαθμίσει έτσι τη συζήτηση στη Βουλή. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, κυρία Στάι, γιατί νομίζετε ότι το κάνει αυτό τώρα? Επειδή θέλει να διαφωτίσει την ελληνική κοινωνία για την αλήθεια? Το θέλει επειδή προτιμά να στραφεί το ενδιαφέρον σε μια συζήτηση μιας ώρας, αντί να παραμείνει σε μια συζήτηση 3 ημερών. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Κύριε Σπίρτζη, δεν, κύριος Δέντρος. Νομίζω... Σας καλεί να υπερψηφίσετε τις πρέσπες. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. θα μου επιτρέψετε να αρνηθώ αυτή την πολύ ευγενική έτσι, και καλοπροαίρετη πρόσκληση και πρόταση. Να σας πω, μιλώντας σοβαρά, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία δεν κραυγάζει, δεν υψώνει τόνους. Μιλάει με επιχειρήματα και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Να σας παρακαλέσω και τους δύο να μπαίνουμε στο ψητό. Έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένα θέματα και πραγματικά πιστέψτε με ότι ο κόσμος αυτά θέλει να ακούσει. Ναι, για ψητό συζητάμε. Το γενικό πλαίσιο. Για ψητό συζητάμε, ίσως ακόμη και για μπιφτέκι, κυρία Στάι, εδώ είμαστε πολύ κοντά. Γιατί το λέω, είναι και η ώρα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι αυτά τα οποία λέμε τώρα, αν η κυβέρνηση μας είχε δώσει την ευκαιρία, θα μπορούσα να τα είχαμε συζητήσει μαζί της πριν ακόμα καταλήξει. Μάλιστα. Και να τη βοηθήσουμε να καταλήξει σε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κείμενο το οποίο συμφώνησε, που ξαναλέω θα μπορούσε να είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ναι. Εξηγούμε. Το άρθρο 7, το οποίο είναι ένα από τα δύο άρθρα στο οποίο αφορά η ρηματική διακοίνωση. Τι γράφει το άρθρο 7? Γράφει, λέει η ρηματική διακοίνωση, ότι αναφέρεται σε ηθαγένεια και όχι σε εθνικότητα. Ναι. Να το δεχτώ για λόγους ευκολίας της συζήτησης. Να το δεχτώ. Ναι. Σε ποια ηθαγένεια αναφέρεται? Γράφει «Μακεδονική κάθετος πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας». Ερωτώ ευθέως και απλά. Γιατί δεν γράφει «Βόρειο-Μακεδονική»? Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτό? Η γλώσσα πώς ονομάζεται? Μακεδονική ή Βόρειο-Μακεδονική? Όλα αυτά, και τα λέω περιληπτικά και αυτό γρήγορα. Αυτό που είδαμε εμείς είναι... γράφει ότι η γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Αυτό αναφέρεται. Να. Την ιστορική της προέλευση. Να. Γιατί όμως η γλώσσα αναγνωρίζεται ως μακεδονική γλώσσα και όχι ως σλαβική γλώσσα, αφού αυτή είναι η από κάτω αιτιολογία? Όλα αυτά, κυρία Στά, ήταν ανέφικτα. Εάν είχαμε προσπαθήσει σε εθνικό μέτωπο όλοι μαζί, δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει? Το Βόρεια Μακεδονία διαχωρισμένο δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο ενιαίο? Ας πούμε Βόρειο Μακεδονία, μία λέξη για να μην μπορεί κανείς ποτέ να τη χωρίσει στο μέλλον. Κύριε Σπίτι, μία δήλωση. Έχετε κάνει δύο βήματα μπροστά, δηλαδή έχετε θεωρήσει ως υπόθεση... Πάντα πάω ένα-δύο βήματα μπροστά. Όταν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις, εγώ οφείλω να ρωτάω. Κυρία Στάι, εγώ τι προσδοκώ? Και η πρότασή μου στον κυρίακο Μητσοτάκη, να το πούμε ευθέως. Να ζητήσουμε αυτοδυναμία από την ελληνική κοινωνία. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να θέσουμε καμία κόκκινη γραμμή σε κανέναν. Όσοι κρίνουμε ότι μπορούν μετά, όταν είμαστε όμως ήδη αυτοδύναμοι, να βοηθήσουν την προσπάθεια, να το σπάρουμε αγκαλιά να βοηθήσουν. Αλλά να είμαστε αυτοδύναμοι. Εάν ξεκινήσουμε από τη λογική ότι χρειαζόμαστε από τώρα συνεργάτες,
Δηλαδή, μόνοι μας πούμε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε την αυτοδυναμία, θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.